οποία έγινε ντόρος και προκλήθηκαν, όπως ήταν αναμενόμενο, αντιδράσεις από τους πρωταγωνιστές της λίστας που είναι μέλη του Κοινοβουλίου. Να δούμε λοιπόν το γραφικό. Όπως διακρίνεται στη λίστα και όπως μεταδώσαμε και χθες, ένας βουλευτής που βρίσκεται στην κορυφή, ο βουλευτής του ΑΚΕΛ, Χριστάκης Τζοβάνης, με δάνεια ύψους 28 εκατομμυρίων και μη εξυπηρετούμενα τα 27. Εδώ, Χρύσανθε, κρίνεται η χρονική στιγμή της ετοιμασίας του εγγράφου, που δεν είναι πρόσφατη, αφού ο ίδιος ο βουλευτής διευκρίνησε στο ΣΥΓΜΑ ότι τα δάνεια του αναδιαρθρώθηκαν και εξυπηρετούνται πλήρως από τον περασμένο Σεπτέμβριο. Στην ίδια λίστα, οι αρχηγοί των κομμάτων Δυσί και ΑΚΕΛ, με δάνεια 1,4 εκατομμυρίων αντίστοιχα και μη εξυπηρετούμενα 57.000 και 195.000 ευρώ αντίστοιχα. Και ο δεύτερος στη λίστα βουλευτής του Δυσί, Αντρέας Κυπριανού, με 5 εκατομμύρια, και άλλοι οι οποίοι έδωσαν σήμερα διευκρινήσεις, τις οποίες θα δούμε στη συνέχεια. Πάντως έχει προκληθεί ένα μπάχαλο με όλους να δίνουν εξηγήσεις, Άντρη. Αξίζει να πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά, να υπογραμμιστεί για άλλη μια φορά πρώτα-πρώτα ότι δεν πρόκειται για προσωπικά δάνεια. Αξίζει επίσης, δηλαδή εκτός από τα προσωπικά, έχει γίνει ένα άθροισμα, αν θέλεις, δανείων, τα οποία με τον ένα με τον άλλο τρόπο η συγκεκριμένη τράπεζα θεώρησε ότι συνδέονται με το συγκεκριμένο πρόσωπο. Γι' αυτό και, ας μου επιτραπεί η έκφραστη, τα γκρουπάρισε, τα ομαδοποίησε. Ακριβώς. Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι σε αυτήν περιλαμβάνονται και βουλευτές που τα εξυπηρετούν μια χαρά τα δάνεια τους. Και το να δανείζεσαι, το να δανείζεσαι δεν ήταν και δεν θα είναι ποτέ πρόβλημα. Ας μην το δαιμονοποιήσουμε και αυτό. Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι οι εγγύσεις, που είναι άλλη μια γραμμή στην συγκεκριμένη λίστα, αφορούν δάνεια και πέραν αυτών των δανείων που εμφανίζονται στην συγκεκριμένη λίστα. Άλλων δηλαδή προσώπων ή και εταιριών που είναι συνδεδεμένα με τον ίδιο, με τον ένα με τον άλλο τρόπο, με το συγκεκριμένο πρόσωπο. Την ίδια στιγμή που τα λέμε όλα αυτά, δεν πάβει να υπάρχει η ταμπακέρα του ζητήματος, που είναι πια ότι υπάρχει ένας νόμος για το ασυμβίβαστο που αφορά συγκεκριμένους αξιωματούχους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ο εν λόγω νόμος, λοιπόν, προνοεί ρητά ότι όταν ένα μέλος μιας επιτροπής έχει προσωπικό άμεσο συμφέρον σε σχέση με το θέμα που η επιτροπή του εξετάζει, οφείλει να το δηλώσει στον πρόεδρο και τα μέλη της επιτροπής κατά την έναρξη της συνεδρίας και ουσιαστικά θα πρέπει να απέχει από ψηφοφορίες σε θέματα που την χάνει να επηρεάζουν επιχειρηματικές του δραστηριότητες. Ειδικά στις περιπτώσεις των μη εξυπηρετουμένων, είναι σαφής και πολύ ευδιάκριτη, Χρύσανθε, η σύγκρουση συμφερόντων από αυτούς που ρυθμίζουν το πλαίσιο των εκποιήσεων. Και στην περίπτωση των εκποιήσεων, κανείς βουλευτής δεν εξαίρεσε εαυτό, μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Την ίδια ώρα, και αυτό λέει το ρεπορτάζ, δόθηκαν νέες οδηγίες στα τραπεζικά ιδρύματα από την Εποπτική Αρχή, Άντρη. Όπως είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, η Κεντρική Τράπεζα απέστειλε σήμερα οδηγία και ζητεί μέχρι τη Δευτέρα πλήρη τραπεζικά στοιχεία για τα πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα. Στην επιστολή, μέρος της οποίας δείχνουμε, ζητούνται 10 συγκεκριμένα στοιχεία, όπως όνομα πελάτη, αριθμός λογαριασμού, χώρα μόνιμης παραμονής, ηλεκτρονική διεύθυνση, ημερομηνία ανοίγματος λογαριασμού, υπόλοιπο λογαριασμών μέχρι τις 28 Δευτέρου, καταθέσεων και δανείων, κύκλο εργασιών για το 2014, υπόλοιπο δανείων, αξία εξασφαλίσεων και υπόλοιπα που εκκρεμούν για περισσότερες από 90 μέρες, άρα είναι και μη εξυπηρετούμενα. Να διευκρινίσουμε ότι ο όρος πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα περιλαμβάνεται σε Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οδηγία. Έχει να κάνει με το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και αφορά φυσικά πρόσωπα σε όλους τους θεσμούς, αλλά και πρόσωπα που κατέχουν οποιοδήποτε αξίωμα στη δημόσια υπηρεσία. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, Άντρη Δανίλ, για το